Δεν είναι αποδεκτό ότι ένα στρατηγικός, επιλεγόμενο στρατηγικός σύμμαχός μας ευθυγραμμίζεται με έναν από τους κυριότερους στρατηγικούς ανταγωνιστές μας στη Ρωσία, τόνισε μεταξύ άλλων ο Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος έχει ονομαστεί υποψήφιος Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών από τον εκλεγμένο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν χθες Τρίτη κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας που αφορούσε την έγκριση του διορισμού του. Νομίζω ότι θα χρειαστεί να εξετάσουμε τον αντίκτυπο των υπαρχουσών κυρώσεων για να αποφασίσουμε αν και κατά πόσον πρέπει να γίνουν περισσότερα, πρόσθεσε ο υποψήφιος ΥΠΕΚ στον ΗΠΑ. Ως γνωστόν, τον περασμένο μήνα οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε βάρος της Άγκυρας εξαιτίας της αγοράς του ρωσικού αντιεροπορικού και αντιπυραυλικού συστήματος S-400, με την Τουρκία να χαρακτηρίζει την κίνηση αυτή ως σοβαρό λάθος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τουρκία είναι σύμμαχος, ο οποίος όμως σε πολλά ζητήματα δεν συμπεριφέρεται όπως θα έπρεπε να συμπεριφέρεται ένας σύμμαχος. Αυτό είναι πολύ σημαντική πρόκληση για εμάς και το βλέπουμε πολύ καθαρά, σημείωσε ο υποψήφιος Υπουργός Εξωτερικών της Υπερδύναμης.